Λοιπόν, στα πλαίσια της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας για ΣΕΑ ΔΕΔΗ, αποφασίσαμε να κάνουμε την ΕΙΑΘ κέντρο αγώνα για αυτό το 48ωρο. Ο λόγος είναι συμβολικός. Ο ένας είναι γιατί έχουμε αρχίσει και χάνουμε σαν εργαζόμενοι και σαν άνθρωποι κάθε αξιοπρέπεια και κάθε ίχνος εργασιακού δικαιώματος που είχαμε. Και ο δεύτερος είναι για να τονίσουμε στον κόσμο της Θεσσαλονίκης και να αναδείξουμε το πρόβλημα που τίνει να έρθει με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού που μπορεί να έχει το δημόσιο, που πρέπει να κατέχει το δημόσιο στις δέκα αυτές που διαχειρίζονται δημόσια αγαθά. Και ο λόγος είναι απλός, για να ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε στον κόσμο της Θεσσαλονίκης και να προσπαθήσουμε να κάνουμε γνωστό ότι ιδιωτικοποιούν το νερό, ότι πουλάνε το νερό. Δεν θα έχει πρόσβαση ούτε καν στο νερό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και φαίνεται σήμερα και εδώ πέρα. Υπάρχει πλήθος πολιτών που δεν είναι εργαζόμενοι στην ΕΙΑΘ που συμπαραστέκονται σε αυτόν τον αγώνα. Ως γνωστό, το επιχείρημα αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Έχει δοκιμαστεί σε πολλές χώρες και έχει αποτύχει παταγωδώς. Έχουν αυξηθεί τα τιμολόγια, έχουν προκύψει αρρώστιες από μίσους στους ελέγχους του νερού. Γιατί ο ιδιώτης έχει καθαρά σκοπό μόνο το κέρδος. Έχουν χάσει πολλοί άνθρωποι την πρόσβαση στο νερό λόγω του ότι δεν είχαν να πληρώσουν. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα αναδείξουμε σήμερα από εδώ από την ΕΙΑΘ μαζί με πολίτες, απλούς και εκμεταλλευόμενοι κι εμείς τη 48ωρη απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ.